Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Λουίζα Ράζου. Είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Και χαλαρή η κυρία Ράζου, γιατί είναι βουλευτής επικρατείας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ράζου. Επικρατείας, δεν είστε? Ναι, ναι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Οπότε είμαι, δεν κυνηγάτε το σταυρό για εσάς, κυνηγάτε το σταυρό για το κόμμα. Κυνηγάμε, ναι. Προσπαθούμε μέχρι την τελευταία ώρα να μπήσουμε όσο περισσότερους λαϊκούς ανθρώπους. Συμπολίτες μας μπορούμε, γιατί πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ λοιπόν, τώρα, της Κυριακής. Αυτό που το είχαμε δει ως έβριμα, το είδαμε ξανά χθες σε δύο δημοσκοπήσεις. Οι κύριες πηγές εισρωής ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή την τελευταία εβδομάδα είναι το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ. Τι γίνεται, εμείς θεωρούσαμε ότι ο παδί του ΚΚΕ είναι πολύ συνειδητοποιημένοι και μπετοναρισμένοι. Πώς καταφέρνει ο κύριος Τσίπρας να σας παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό? Ναι, υπάρχει και η αντίθετη ροή, βέβαια, να ξέρετε. Γιατί, εντάξει, αυτά είναι τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και η πραγματικότητα λέει ότι πολλοί κόσμος που έχουμε ζωντανή καθημερινή επαφή αυτές τις μέρες που ήταν πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά και πολλοί από αυτούς έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να ψηφίσουν το κόμμα μας στην κάλπη της ερχόμενης Κυριακής. Ναι. Διότι δεν πιάνουν σε όλους τα διλήμματα και στην πλειοψηφία του κόσμου ο οποίος παρακολουθεί το λόγο του ΚΚΕ και τη δράση του ΚΚΕ αυτά τα χρόνια. Το κόμμα μας έχει επιδείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα, μολονότι τα διλήμματα και η πίεση είναι πράγματι πολύ ισχυρή να υποκύψει ο λαός μας σε ψευτοδιλήμματα του τύπου ή εμείς ή θα έρθουν οι άλλοι και θα τα κάνουν έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Διότι τώρα υπάρχει μια πείρα την οποία ο κόσμος μπορεί να την αξιοποιήσει προς τα την κάλπη της Κυριακής. Δηλαδή πια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε αυτά τα χρόνια όχι μια αριστερή πολιτική, ας το πούμε, όπως ο ίδιος επικαλούνταν και έλυνε λαϊκά προβλήματα, αντίθετα ακολούθησε μια πολιτική με εμβληματική επιλογή του την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, την οποία υλοποίησε μέχρι την τελευταία μέρα τώρα της κυβερνητικής του θητείας και μάλιστα τρικοδότησε και την επόμενη κυβέρνηση με προνομοθετημένα μέτρα που στις 8 του Ιούλη θα υλοποιούνται και είναι δικά του μέτρα. Δηλαδή μέτρα που αφορούν τα πλεονάσματα που έχουν δεσμευτεί ο κόσμος, η υπερφορολόγηση του λαϊκού εισοδήματος, τα χαράτσια πολλαπλών ειδών και ποιοτήτων, οι πληστηριασμοί, θα έχει καμία διαφορά, τα εργασιακά, κυρία Ράζου, για σας δικαιώματα των εργαζομένων. Θα έχει καμία διαφορά από Δευτέρα η διαφαινόμενη κυβερνητική αλλαγή ή θα είναι μία από τα ίδια? Η αλλαγή θα αφορά τον τρόπο άσκησης αντιλαϊκής πολιτικής. Εκεί θα υπάρχει κάποιο είδους αλλαγή. Δεν είναι ίδια κόμματα. Δεν ταυτίζονται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε δεν θα υπήρχαν και σαν διαφορετικά κόμματα. Όμως η ουσία, η στρατηγική της πολιτικής θα συνεχίσει να υλοποιείται. Άλλωστε υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι 8 του μήνα υπάρχει Eurogroup για την Ελλάδα. Σωστό, ξαναμπαίνει. Όπου το βράδυ, δηλαδή στις 7 ψηφίζουμε, στις 8, ας το πω έτσι, δεν ξέρω αν αποδίδει. Έρχεται ο λογαριασμός. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, όποιες και να είναι, θα αποδιαγραφούν σε αυτό το Eurogroup, το οποίο το προετοιμάζει. Οποία, ας το πω έτσι, ηρωνία, το προετοιμάζει ο κύριος Χουλιαράκης στο Eurowalking Group, νομίζω σήμερα. Ωραία, οπότε γι' αυτό και το δίλημα που θέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, να ενισχυθεί το κόμμα σας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να ενισχυθεί, γιατί το έχει ανάγκη ο λαός μας την επόμενη μέρα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ράζου, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλά κουράγια. Γεια σας.